Επιπρόσθετε κυρώσει σε βάρο τη Μόσχα και περισσότερα όπλα στο Κίεβο. Αυτή είναι η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, που δόθηκε από την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών τον 27 στη Νέα Υόρκη. Επιπλέον περιοριστικά μέτρα ει βάρο τη Ρωσία θα προωθηθούν άμεσα, το συντομότερο δυνατό, σε συντονισμό με του συμμάχου μα. Και θα ήθελα να τονίσω ένα σημαντικό στοιχείο. Σύμφωνα με το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, η Ουκρανία εξασκεί το νόμιμο δικαίωμά της στην άμυνα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Για να αποκτήσει ξανά τον πλήρη έλεγχο στα εδάφη της. Και έχει το δικαίωμα να απελευθερώσει κατεχόμενα εδάφη εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Και γι' αυτό εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Ουκρανίας με την παροχή στρατιωτικού υλικού για όσο χρειαστεί. Με το χρόνο να πιέζει μετά την προκήρυξη δημοψηφισμάτων προσάρτησης των κατεχόμενων εδαφών, το 8ο Ευρωπαϊκό Πακέτο Κυρώσεων κατά της Ρωσίας αναμένεται να εγκριθεί στα μέσα Οκτωβρίου.